Σαρωτικό ήταν το πέρασμα του κύματος κακοκαιρίας που χτύπησε τη χώρα τα προηγούμενα 24 ώρα. Πλημμύρες είχαμε στη Ρόδο, χαλάζει στην Κρήτη, ενώ στην Εύβοια κατέρευσε και μία γέφυρα. Πλημμύρες, κατολιστήσεις και απεγκλωβισμοί στη Ρόδο. Η Διδό έδειξε τα δόντια της. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Πάνω από 20 οδηγοί χρειάστηκαν βοήθεια καθώς εγκλωβίστηκαν με τα αυτοκίνητά τους λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που κατέκλυσε πολλές περιοχές του νησιού. Έχουν πλημμυρίσει όλοι οι δρόμοι της Ρόδου. 29 αυτοκίνητα έχουμε εγκλωβίσει. Ήταν εγκλωβισμένα και τους έχουμε σώσει. Στη φανερωμένη κατολίσθηση στον κεντρικό δρόμο της περιοχής έκανε τη διέλευση των οχημάτων σχεδόν αδύνατη. Στην Κρήτη, στο νομό Χανίων, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας προκάλεσε και πάλι προβλήματα. Ισχυρή ήταν η χαλαζόπτωση στο Μεσοχωριό και το Σέλινο, ενώ χαλάζι έπεσε και στα καλύβια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Έπεσε παρατεταμένη ποσότητα χαλαζιού. Κάποιο άλλο φαινόμενο έντονο καιρικό από την τωρινή κακοκαιρία δεν προκλήθηκε. Οι εικόνες από τη Βόρεια Εύβοια με τη γέφυρα στην περιοχή Γούβες να έχει καταρρεύσει από τη δύναμη του χυμάρου είναι ενδεικτικές της ποσότητας του νερού που προκάλεσε η κακοκαιρία Διδό. Για νέο κύμα κακοκαιρίας κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι το Σάββατο. Θα ξεκινήσει από το Σάββατο πρωί να βρέχει στη Δυτική Ελλάδα και μέσα σε 24 ώρες τουλάχιστον θα έχουν επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι βροχοπτώσεις. Θα έχουμε και δυνατές καταιγίδες κατά περίοδους. Έρχεται δηλαδή μια νέα κακοκαιρία η οποία θα είναι βέβαια μικρής διάρκειας αλλά και μεγάλης έντασης. Βελτίωση αναμένεται από την Κυριακή.